Να πούμε την αλήθεια, δεν πρόκειται για συζητήσεις, πρόκειται για ατελείωτους και κουραστικούς μονολόγους αυτοί οι οποίοι γίνονται στη Βουλή και δεν συνεισφέρουν καθόλου στο να καλυτερεύσει η θέση της χώρας, ούτε οικονομικά, ούτε ηθικά, ούτε στο παγκόσμιο χάρτη. Τι είδαμε? Είδαμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος μάλλον έχει μπροστά του αρκετά εμπόδια και θέλοντας να ρίξει, όπως λέμε, την μπάλα στην εξέδρα, να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον του κόσμου, των θεατών, όπως είναι στο ποδοσφαιρικό αγώνα, να αρχίσει να απαριθμεί κάποια πράγματα τα οποία κατηγόρησε τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση και προηγούμενη κυβέρνηση. Ίσως και το πιο πιθανό να ισχύουν αυτά τα οποία είπε. Βέβαια, όπως του απαντήσαν, δεν είδαμε και κάποια διαδικασία από αυτόν για να καταργηθούν αυτά τα οποία κατηγορεί τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση. Και από την άλλη πλευρά είδαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεφεύγει λίγο από το πλαίσιο της συζήτησης, να μην επικεντρώνονται στο θέμα το οποίο υπάρχει. Ελπίζω η συνέχεια της να είναι καλύτερη, να μας προσφέρει ορισμένα πράγματα, γιατί το θέμα το οποίο έχει σαν επικεφαλής συζήτηση είναι σοβαρό. Και είναι σοβαρό διότι όλοι ξέρουμε ότι ένας μεγάλος πυλώνας της δημοκρατίας είναι η μία ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Επομένως, κάτι που όπως φάνηκε πάντως από τα χθεσινά και από τις εισηγήσεις του κ. Τσίπρα και από τις εισηγήσεις του κ. Μητσοτάκη και από τις εισηγήσεις όλων των κομμάτων, τελικά δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη έτσι όπως λειτουργεί το πολίτευμά μας. Όταν νομοθετούμε, έχουν δυνατότητα οι βουλευτές μας να νομοθετούν οτιδήποτε περνάει στη φαντασία ή στην υποχρέωση κάθε νομοθέτη. Και όταν μιλάω υποχρέωση, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι τι εννοώ, πιέσεις από εξωθεσμικά κέντρα. Όταν λοιπόν μπορούν να νομοθετούν οτιδήποτε, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί ποτέ να είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κλιμάκιο πολιτικό, ελέγχου κοινοβουλευτικού, δεν ξέρω, μια γερουσία η οποία θα μπορούσε να ελέγχει όλα αυτά τα νομοθετήματα και να δει αν πρέπει να εισέρχονται μέσα στη ζωή μας. Είμαι σίγουρος ότι το 90% από όλα αυτά θα είχαν πεταχθεί στα καλάθια των αχρήστων και θα ήμασταν πολύ καλύτερα τώρα. Είναι πράγματα όμως τα οποία δεν τα συζητάνε και δεν τα συζητάει καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον συμφέρουν, διότι γνωρίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το πρώτο το οποίο μπήκε μέσα στο κράτος, δημιούργησε το κράτος έτσι που να λειτουργεί για αφελός του και αυτή την τεχνοτροπία προσπαθεί να την εφαρμόσει και προσπαθεί με καλό τρόπο όσον αφορά το αποτέλεσμα υπέρ του, όχι υπέρ του λαού, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν αλλάξουμε πρακτική, αν δεν αλλάξουμε λογική, αν δεν αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε, πολιτευόμαστε και κυβερνούμε, η χώρα θα πηγαίνει το κακό στο χέρι.